Δεν ξέρω κατά πόσο είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα και στην ελληνική πολιτική σκηνή. Σίγουρα είναι έντονα τα φαινόμενα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το θέμα των νοσοκοπίων. Θα τα δούμε και αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, θα καλωσορίσω για αρχή αμέσως τώρα τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Διότι εκεί υπάρχουν εξελίξεις με την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή του κόμματος, πλέον πρώην, του κύριου Αριστίδη Φωκά. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Εμείς είμαστε πολύ καλά, εσείς πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Αυτό από λέμε, υγεία. Αυτό από λέμε υγεία. Και εμείς. Δόξα τω Θεώ από υγεία. Ναι. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν κλειδονισμοί αρκετοί και στη δικιά σας την πλευρά, στο δικό σας το κόμμα, την ανεξαρτητοποίηση τώρα του κυρίου Φωκά. Για πείτε μας λοιπόν, σχολιάστε μας την όλη κατάσταση. Κοιτάξτε, αυτοί που εξελέγησαν και σε όλα τα κόμματα το 2015, το Σεπτέμβριο, ήταν με λίστα. Με λίστα. Με λίστα τι σημαίνει? Ότι δεν μπήκε σταυρός να δούμε ποιος θα βγαίνει πρώτος, ποιος θα βγαίνει δεύτερος κτλ. Όποιον έβαλα πρώτο βγήκε βουλευτής. Ήταν δικιά σας επιλογή, λέει ο κύριος Φωκάς. Ναι. Διορισμός ήταν. Οπότε νομίζω το ηθικό του πράγματος απαιτούσε να παραδώσουν την έδρα. Γιατί έχουν φύγει τέσσερις, δεν έχει φύγει ο μόνο Φωκάς. Ναι, δεν είναι. Αυτός είναι ο τέταρτος. Ο τέταρτος, ναι. Ναι. Λοιπόν, και όφυλαν κατά την άποψή μου να παραδώσουν την έδρα. Αρκεί να σας πω ότι ο Σακελαρίδης και η Κατριβάνου που φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ, εάν δεν παρέδιδαν την έδρα, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 152 έδρες και θα έπεφτε ο Τσίπρας εδώ και 2 χρόνια. Ναι. Άρα να αντιληφθείτε δηλαδή ότι όλα τα κόμματα έχουν τέτοια ζητήματα, όπως η Παπακώστα που έχει με τη Νέα Δημοκρατία και δίπλα του η Γεροβασίλη στο... Μας ακούτε? Ναι, ακούτε. Ναι, τώρα σας ακούμε, ναι. Κάτι λέγατε για την κυρία Γεροβασίλη, ναι. Η κυρία Παπακώστα, ναι, είπα, εξελέγει με τη Νέα Δημοκρατία με λίστα, ναι, και είναι τώρα δίπλα στην Γεροβασίλη υπουργός του Τσίπρα. Και αυτό είναι εδώ που τα λέμε αποστασία, έτσι δεν είναι? Γιατί και αυτή βγήκε με ψήφους νεοδημοκρατών, δεν βγήκε με ψήφους. Νομίζω ότι σχολιάστηκε επί κυλοτρόπους και αυτή Εντάξει, η απόφαση. Θεωρώ της, λοιπόν, ναι, ότι εδώ το έγκλημα, το διαπραχθέν έγκλημα είναι η μη παράδοση της έδρας. Ναι, ώστε να πάει ο επόμενος. Ναι, από εκεί και πέρα, αφής δεν παραδόθηκε η έδρα, μπαίνουν σενάρια γιατί το έκανε ο καθένας, τι σχέδιο υπάρχει, και εδώ έχω εγώ κάποιες υποψίες για τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Ότι επειδή όλοι οι δημοσκόποι του λένε, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, ότι για να είναι αυτοδύναμος στις επόμενες εκλογές πρέπει να είναι η Βουλή πεντακομματική η επόμενη. Ναι. Και επειδή είμαστε το 6ο κόμμα η Ένωση Κεντρών αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα υποφεληθεί από αυτό. Δηλαδή κοιτάξει και στις δημοσκοπήσεις να μας χαμηλώνει όσο μπορεί, και θα κοιτάξει και βουλευτές να πάρει για να δείξει ότι φιλορροούμε. Θα κοιτάξει να δώσει μια εικόνα διάλυσης, όπως είπατε. Εδώ η αλήθεια είναι άλλη που αισθάνομαι εγώ, ότι η Ένωση Κεντρών έχει άνοδο στο λαό και οι βουλευτές αυτοί που μας φεύγουν δεν παίρνουν ούτε τη δική τους ψήφο. Οπότε δεν έχετε κάποιο λόγο εσείς αυτή τη στιγμή να ανησυχείτε, τουλάχιστον για τις εκλογές? Ναι. Δεν ανησυχώ. Εγώ είμαι ευχαριστημένος και πιστεύω ότι ο λαός δεν υιοθετεί τέτοιες καταστάσεις νοσηρές. Δεν μου λέτε, κύριε Λεβέντη, τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει περίπτωση, αν υπάρξει κι άλλη, εσείς την ονομάζετε αποστασία, τέλος πάντων, ναι, και άλλη ανεξαρτητοποίηση, να έχετε πρόβλημα με την κοινοβουλευτική σας ομάδα στη Βουλή? Εντάξει, τα προβλήματα είναι με κάποια προνόμια που έχει κάθε κόμμα, σε αποσπασμένους, τα οποία δεν με ενδιαφέρουν εμένα, γιατί έτσι κι αλλιώς το κόμμα μας είναι κατά των προνομίων και ζητούμε να σταματήσουν οι μετακλητοί, να σταματήσουν οι αποσπασμένοι. Ναι, εσείς το έχετε ζητήσει αυτό. Ναι, επομένως ζητούμε να αφαιρεθούν και από τα άλλα κόμματα. Άσε που πιστεύω ότι δεν πρέπει να μας αφαιρεθεί τίποτα, διότι το κριτήριο είναι τι ψήφους σου δώσε ο λαός και όχι αν πρόδωσαν 2 ή 3. Πάντως ο κύριος Φωκάς έφυγε με εχμές.
Είπε ότι δεν υπάρχει πλέον ο στρατηγικός σχεδιασμός που υπήρχε, δεν υπάρχει στόχευση στο κόμμα σας. Ναι, για άλλο λόγο σας εξέλεξα. Τρία μισή χρόνια μαζί μας υπήρχε σχεδιασμός και μετά από 3,5 χρόνια κατάλαβε ότι. Τώρα χάθηκε. Δεν υπάρχει, λέει, αυτό που, για το οποίο εκλεγήκατε στη Βουλή. Σας το έχει πει εσάς προσωπικά αυτό? Ποτέ δεν μου είχε πει τίποτα. Εμείς συζητάγαμε ένα άλλο θέμα για τον κύριο Σαρίδη μέσα, ναι, που είχε προκύψει με τον κύριο Καβαδέλα, έναν άλλο βουλευτή μας, στην έκθεση Θεσσαλονίκη, σε ένα συμβάν. Άλλο πράγμα συζητάγαμε και σηκώθηκε και έφυγε. Είναι ο βουλευτής, ο κύριος Φωκάς, που είχε πει να καεί το τέτοιο η Βουλή και είχε γίνει ολόκληρο ζήτημα και εγώ τον είχα καλύψει γιατί όλοι γυρεύανε να τον διαγράψω. Ναι. Τότε, θυμάστε που πάνω είχε πει σε οπαδούς του ΠΑΟΚ να καεί τότε. Και είχε περάσει από πειθαρχικό και εγώ βγήκα και είπα ένα λάθος έκανε, αφού ζητάει συγγνώμη ας του δώσουμε δεύτερη ευκαιρία, είπα στον κύριο Βούτση. Και πέρασε εξ απαλών ονείχων τότε το ατόπιμά του. Τον είχα στηρίξει γιατί θεωρώ ότι στη ζωή πρέπει να υπάρχει και δεύτερη ευκαιρία. Δεν μου λέτε, έχετε την αίσθηση ότι θα πάει και αυτή τη στιγμή λέει ότι είναι ανεξάρτητος. Έχετε την αίσθηση ότι θα ενταχθεί σε κάποια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα? Όλοι έτσι κάνουν. Αυτή τη μέθοδο ακολουθήσανε μέχρι τώρα όλοι. Καθίσανε για 20 μέρες ανεξάρτητοι και μετά πήγανε από εδώ και από εκεί. Είναι η μέθοδο. Γι' αυτό μιλάω για σχέδιο αποστασίας. Διότι το να φεύγει ο βουλευτής χωρίς να εξηγεί γιατί φεύγει. Και μετά από λίγο να λέει ότι πάω στο ΠΑΣΟΚ ή πάω στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε μια κυρία, ή όπου πάω οπουδήποτε, αυτά τα πράγματα είναι, τα θεωρώ γελία. Οπότε φοβάσαι ότι θα υπάρξει και άλλο κρούσμα εντός εισαγωγικών? Κοιτάξτε τώρα, επειδή είμαστε 5, όποιος κάνει το κρούσμα το οποιοδήποτε θα είναι μεγάλη ζημιά. Θα είναι ο Συμπηλίδης για την Ένωση Κεντρών. Επομένως θεωρώ ότι θα επιδειχθεί η σοφροσύνη από όλες τις πλευρές, γιατί οι ευθύνες είναι μεγάλες πλέον απέναντι σε ένα λαό που έδωσε ένα 4% και δεν μπορεί ένας βουλευτής να πυροβολεί τα πόδια του. Δεν μου λέτε, έχετε μιλήσει με τους υπόλοιπους βουλευτές, τους δικούς σας, την κοινοβουλευτική σας ομάδα μετά από την... Με όλους, και ο Φωκάς ήταν χθες στην κοινοβουλευτική που κάναμε, ήταν παρόν. Λέω σήμερα, μετά το συμβάν, αν έχετε μιλήσει μαζί τους, αν θα προσπαθήσετε τέλος πάντων να δείτε τις προθέσεις τους. Δεν νομίζω. Μα σας είπα, δεν έχω κανένα δείγμα. Ναι, και από τον κύριο Φωκά μας λέτε ότι δεν είχατε δείγμα. Εντάξει, άμα το πάρουμε έτσι, και εσείς που είστε τώρα στο κανάλι, ναι, μπορεί να τρελαθείτε σε λίγο και να κάνετε ένα φόνο. Μιλάμε λογικά τώρα, καταλάβατε. Δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Κατάλαβα τι εννοείτε. Ναι, μάλιστα. Ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι αποκαταστάθηκε η αρμονία και θα οδεύσουμε προς εκλογές. Και πιστεύω η νίκη να είναι μεγάλη, διότι μετά από αυτά που τραβήξαμε, εάν η Ένωση Κεντρών πάρει τη φορά αυτή 6-7%, αντιλαμβάνεστε είναι μεγάλη νίκη, γιατί θα έχουμε τύχει πρώτα πολλών υπονομεύσεων και θα τα έχουμε ξεπεράσει. Μάλιστα, οπότε περιμένετε λοιπόν, μάλλον θεωρείτε ότι από εδώ και πέρα με τα δεδομένα που έχετε... Υπάρχει ειρήνη, ειρήνη ημίν. Με τα δεδομένα που έχετε δεν θα έχετε πρόβλημα δηλαδή, αλλά θεωρείτε ότι... Ναι, δεν πιστεύω. Σας λέω, είναι μεγάλες οι ευθύνες τώρα. Μάλιστα. Τώρα είναι, μιλάμε για συμπηλιάδα πλέον. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Καλημέρα. Κύριε Λεβέντη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.